Παρούσα, είπαμε, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας η πρόεδρος και υποψήφια εκ νέου για την Προεδρία της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εδώ μπορούμε να κρατήσουμε δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά επέριψε σχεδόν το σύνολο της ευθύνης για τη μεγέθυνση της κρίσης των μνημονίων στην αντιπολίτευση, στο λαϊκισμό, όπως είπε επανειλημμένα, και συμφώνησε και η αγαπητή Ούρσουλα, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και είπε μάλιστα ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας της διεθνούς κοινότητας, Νικόλη, του ΝΑΤΟ, της συλλογικής μας ασφάλειας και μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η κυρία Φόντερ Λάιεν είπε ότι η ιστορία της Ελλάδας είναι μια ιστορία μεγάλης ανάκαμψης, Νικόλ, και ότι πρόκειται για κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Να το δούμε. Greece is a pillar of our collective security and support to Ukraine. And Greece is a strong and proud pillar of our European Union. And that is thanks, above all, to the people of Greece. It is thanks to all of you here in this room and to all in Nea Demokratia. And thanks to you, Kyriakos, and thanks to you all, Greece's story in the last years is a story of amazing recovery. And I want to pay tribute to you for that. This is impressive.